και μαρτυρήσει. Θυμάμαι στο χωριό που γεννήθηκα και εκεί ζω δηλαδή, τα πιο παλιά χρόνια, τα σπίτια μεταξύ τους, οι γυναίκες μαγειρεύανε και ανταλλάζανε τα πιάτα και σταυρώνονταν στο στενά να πάει μια στην άλλη. Αυτό ήταν μια, σαν να είδες μια μεγάλη οικογένεια. Μετά περάσαν τα χρόνια, πήγα στην Αθήνα, κατάλαβα λοιπόν ότι στις μεγάλες πόλεις, όσο πιο μεγάλη είναι η πόλη, τόσο πιο ανώνυμος είσαι, φυσικά, και τόσο πιο μεγάλη μοναξιά των ανθρώπων. Μια ιστορία λοιπόν μιας γυναίκας στην Αθήνα που ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα, μεγάλης γυναίκας, όπου τα παιδιά της είχαν φύγει, τα έπαιρνε τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Ο άντρας της είχε φύγει. Ένα βράδυ στα πολλά της μοναξιάς, άνοιξε τον παούλο της με τις αναμνήσεις. Έσκυψε από πάνω και έβγαλε φωτογραφίες, γράμματα, φορέματα, κοσμήματα. Τέλος ανέστηρε το κατάλευκο νηφικό. Το αγκαλιάστηκε σαν την πρώτη μέρα. Το μυρίστηκε και με κλειστά μάτια πλησίασε την ντουλάπα με τον καθρέφτη. Μετά το φόρεσε. Χτενίστηκε. Βάφτηκε λίγο και βγήκε μεσάνυχτα στον δρόμο και περπάτησε μέχρι το σπίτι που γεννήθηκε. Χλόης 40. Ένα παλιό αρχοντικό. Το σπίτι έρημο και κλειστό, η αυλή ανοιχτή. Έκοψε ένα ρόδι από την παλιά ροδιά, ανέβηκε τη σκάλα και κάθισε. Χίλιες αναμνήσεις πέρασαν μέσα από τα κλειστά της μάτια. Μετά της έφυγε το ρόδι στην αυλή, χίλια ρουμπίνια σκόρπισαν όλα. Εκεί την βρήκαν το πρωί.